καλησπέρα σας. Ο σύλλογος μας, κλείνοντας 2 χρόνια από την ίδρυσή του, θεώρησε σκόπιμο, αντί να προβεί σε μια τελετή σαν την κορεσπερίδα, σαν μια εκδήλωση, προτιμήσαμε να κλείσουμε αυτή τη χρονιά, καλώντας τον Νίκο τον Λιγερό και τιμώντας έτσι τη μνήμη του μεγάλου, του μέγιστου φιλόσοφου, Έλληνα φιλόσοφου του Αριστοτέλη. Συμπληρώνεται 2.400 χρόνια από τη γέννησή του στα Στάγια και θεωρήσαμε ότι είναι καθήκον μας να θυμίσουμε λίγα πράγματα από το έργο του και από τη λογική του, η οποία στην πραγματικότητα εκφράζεται μέσα από κάθε ενέργεια καθημερινή μας, άσχετα αν εμείς δεν μπορούμε ή δεν έχουμε αντιληφθεί την ύπαρξή της. Για μας, ο Νίκος ο Λιγερός είναι ο σύγχρονος πανεπιστήμονας. Πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί από την πληθώρα των επιστημών με τις οποίες έχει ασχοληθεί. Θεωρώ περίττω να τις απαριθμίσω, γιατί φοβάμαι θα ξεχάσω κάποιες και θα γίνω κουραστικός πριν αρχίσει να μας λέει αυτός για τη λογική του Αριστοτέλη. Ξεκινώντας την εκδήλωση, θα ήθελα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη, αν θα ήθελατε. Οπότε θα ήθελα τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γερακασκή, να πρέπει να έχει αριθμό, αν θα ήθελε. Ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε, κύριε Ταξίαρχη, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Λιγερέ, εκ μέρους του Δημάρχου της Σκόπου, δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, αγαπητοί φίλες, φίλοι. Καταρχήν, καλωσορίσατε. Είναι μεγάλη τιμή για μας να είστε εδώ και να κάνετε αυτή την πολύ καλή εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του Συλλόγου σας. Ξεφεύγει από τις συνηθισμένες πρωτοβουλίες των λεγόμενων πανεπιστημιακών συλλόγων και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Θερμά συγχαρητήρια και περιμένουμε με ανυπομονησία την εξήγηση του. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κο, του Δήμου Αριστοτέλη, όπου θα με επιτρέψετε να διαβάσω ένα χαιρετισμό που μας έχει στείλει ο Δήμαρχος, γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθεί εδώ πέρα γιατί τον ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα υγείας. Επίσης, τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου της UNESCO, οι οποίοι είναι αυτοί που μας παραχώρησαν και τη διαθήκη του Αριστοτέλη που κρατάτε στα χέρια σας, και είναι ένα δείγμα ήθους και έκφραση ανθρωπισμού του μέγιστου αυτού φιλόσοφου. Και επίσης, υπό την αιγίδα του Ιπποκρατίου Ιδρύματος, όπου ο κύριος πρόεδρός του, όπου ο κύριος Παυλίδης, μου ανέθεσε, επειδή δεν μπορεί να παραβρίσκεται γιατί βρίσκεται εκτός κου, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του, τα συγχαρητήρια στο σύλλογό μας και ελπιστή για την καλή εξέλιξη της εκδήλωσης. Επίσης, τελεί και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟΥ, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι ο Αριστοτέλης δεν ήταν απλά επιστήμονας που ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες, αλλά ήταν και ένας πανεπιστήμονας της εποχής του. Ασχολήθηκε με την νευρολογία, τη φυσιολογία, τη βιολογία, τη γενετική, τη μευτική και χιλιάδα δύο, μην τα παρατηρήσω. Ο κ. Λιγερός τα ξέρει καλύτερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τον κύριο Ταξιέρχο, τον κύριο Σαργεντά, να μας αφήνει ένα χαιρετισμό. Θέλετε. Αυτός αναμφίβολα είναι ο Αριστοτέλης.
ο Έλληνας φιλόσοφος που έκανε τη λογική πρώτα του μουσικού κόσμου και ασχολήθηκε στο πλαίσιο της φυσικής φιλοσοφίας του με τον περιβάλλον, τον κόσμο και τα πλάσματά του. Και φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις. Πανεπιστήμων, φιλόσοφος, κορυφαίος εκπαιδευτικός και αναμφίβολα σημαντικότερος και μελλοντικότερος νους της αρχαιότητας, έμελε να μεταλαμπαδεύσει το φωτεινό του πνεύμα στο μαθητή του Μέγα Αλέξανδρου, ενώ αργότερα θα ίδρυε και τη δική του σχολή, το περίφημο Αριστοτέλειο Λύκειο της Αθήνας. Το αριστοτελικό σύστημα, με την πρωτοφανή εξηγητική του Ρώμη, επιβίωσε της εποχής του και μπόλιασε γόνιμα τη δυτική σκέψη στους αιώνες που θα ακολουθούσαν, διαπερνώντας ταυτόχρονα την επιστημονική σκέψη μέχρι και τα νεότερα, τουλάχιστον χρόνια, της επιστημονικής επανάστασης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την Ένωση Προπονησίων ΚΟ για την εξαιρετική ιδέα της να τιμήσει τα 2.400 χρόνια του Αριστοτέλη και να ευχαριστήσω θερμά τον επιστήμονα κύριο Νίκο Λιγερό που μας έκανε τιμή να είναι ο κύριος ομιλητής της απόψινης εκδήλωσης. Ευχαριστώ.